Όλοι γνωρίζουμε ότι για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ισχύει από το 2019 και ο οποίος δημιουργεί έναν καινούριο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λαμιών με 60%, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 20% και το ΕΒΕ με 20%. Ο νόμος αυτός δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Δεν έδωσε ποτέ τη δυνατότητα να έχει τη χρήση όπως ακριβώς προβλέπεται ο κάθε φορέας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η εταιρεία αυτή δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Χρειάζονται να εκδοθούν διοικητικές πράξεις, να βγουν απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που να ενεργοποιούν το νόμο αυτό και να δίνουν δυνατότητα χρήσης του χώρου. Το χρονικό αυτό διάστημα όμως, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας υπήρξαν λαιλασίες, υπήρξαν βανδαλισμοί και υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν τιμούν το Δήμο μας. Γι' αυτό, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, γενικά του Δήμου Λαμιαίων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι θεατής σε μια τέτοια κατάσταση, σε ένα τέτοιο ακίνητο εμβληματικό το οποίο είναι μέσα στην πόλη, ζητήσαμε σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και αφού είχαμε τη συνένεση και του Περιφερειάρχη του Φάνη του Σπανού και του Προέδρου του ΕΒΕ του κύριου Κυρίτσι, ζητήσαμε να μας δοθεί δυνατότητα τουλάχιστον να φυλάξουμε, να συντηρήσουμε και να καθαρίσουμε το χώρο αυτό, ο οποίος μπορεί να γίνει και εστία μόλυνσης για την πόλη. Και το δικαίωμα αυτό το οποίο έχουμε σαν Δήμος, δικαίωμα ηθικό και όχι νομικό, γιατί το νομικό δικαίωμα ανήκει στο Υπουργείο, ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό και με τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέχρι τη Δευτέρα, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, οπότε είμαστε έτοιμοι, γιατί είμαστε προετοιμασμένοι με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο από Δευτέρα να μπούμε μέσα στην έκθεση και να κάνουμε αυτά τα οποία προβλέπεται και αυτά τα οποία πρέπει με βάση σχέδιο και μελέτη για να μπορέσει ο χώρος να είναι καθαρός και να μπορεί και να γίνεται και χρήση από τους δημότες μας. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία όμως δίνει και ένα μήνυμα. Μήνυμα ότι ακόμα και για τα αυτονόητα, ακόμα και αυτό το οποίο είναι ασήμαντο για πολλούς, πρέπει να γίνεται μια μεγάλη μάχη. Χρειάστηκε ολόκληρη τροπολογία, χρειάστηκε να ασχοληθεί ο Υπουργός Οικονομικών, 3-4 υπουργοί, για να φτάσουμε να περάσει τροπολογία, για να δοθεί το δικαίωμα να καθαριστεί ένας χώρος ο οποίος είναι μέσα σε ένα Δήμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γι' αυτό χρειάζεται αυτή η μάχη, για πολύ πιο ουσιώδη πράγματα, χρειάζεται πολύ πιο μεγάλες μάχες και πολύ πιο δυνατές και χρειάζεται συνένεση, συμπόρευση και συνεργασία όλων των φορέων για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε στο διάστημα αυτού του εξαμήνου που θα γίνει η χρήση και ο καθαρισμός και η φύλαξη από το Δήμο, καταρχήν θα σταματήσουν οι λαϊλασίες και οι βανδαλισμοί, σίγουρα. Και ελπίζουμε όμως και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να είναι τέτοιες που να καθαρίζουν το νομικό καθεστώς, να γίνει μια σωστή διαχείριση από πλευράς νομικού καθεστώτος όσον αφορά το ποιος έχει, τι κάνει και πώς το κάνει. Και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι ως Δήμος με το συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα καταθέσουμε σε συζήτηση και με τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν, για να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτό το οποίο όλοι θαυμάζουμε, το ακίνητο αυτό, την έγκλη που πραγματικά πρέπει να έχει και τον αναπτυξιακό πυλώνα που πρέπει να έχει για τον τόπο μας και κυρίως για το Δήμο, γιατί στο Δήμο μας είναι, η οποία είναι και η έδρα της Περιφέρειας Τρέας Ελλάδας.